Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, μια μέρα σαν αύριο, απελευθερώθηκε το στρατόπεδο του Auschwitz. Μπήκαν τα σοβιετικά στρατεύματα και απελευθέρωσαν τους ελάχιστους που είχαν απομείνει. Το 2005, μόλις το 2005, καθιερώθηκε αυτή η μέρα, 27 Ιανουαρίου, ως ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος. Από τότε τιμούμε κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, τιμούμε τα θύματα με μεγάλη συγκίνηση, αλλά και με μεγάλη ευθύνη για το μέλλον. Φέτος θα αναφερθούμε τώρα στη συνέντευξη τύπου, στις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τη μέρα αυτή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δίνω το λόγο στον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νταβίδ Σαλτιέλ. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης εκ των πραγμάτων είναι ο θεματοφύλακας αυτής της μνήμης και φαίνεται ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Κύριε Σαλτιέλ, πάρε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είναι για πρώτη φορά που η κοινότητα της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα και το Μέγαρο Μουσικής, με αφορμή την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων, μαρτύρων, ηρώων του Ολοκαυτώματος, κάνει μια προσφορά, ένα άνοιγμα προς το κοινό της Θεσσαλονίκης, με μια σημαντική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου και ώρα 8 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αν θυμάμαι καλά, όταν έγινε η πρώτη επέτειος, είχε έρθει ο Φίσερ, ο Γιώσκα Φίσερ. Ήταν ο πρώτος ομιλητής εδώ στο Μέγαρο Μουσικής και βέβαια υπήρχε και τότε μια βιρτουόζα και αυτή του πιάνου, η οποία συνόδευε τη βραδιά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε καλέσει, όπως ξέρετε, τον Μούρα Υπεράγια, γιατί είναι από τη Θεσσαλονίκη η οικογένειά του και είχαμε σκεφτεί να έρθει και να είναι αυτός ο πιανίστας ο οποίος θα συνοδεύσει την Κρατική Ορχήστρα. Δυστυχώς αρρώστησε, έτσι ακύρωσε όλα τα συμβόλαια και τις υποχρεώσεις που είχε στο Τελ Αβίβ, όπως και εδώ, και επομένως βρεθήκαμε προ ενός γεγονότος που δεν το είχαμε προγραμματίσει. Αλλά ουδέν κακόν, ουδέν καλό να μην γίνει, δεν καλό να μην γίνει κακού. Πάει αντίστροφο. Πάει και αντίστροφο. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε πλέον στη θέση του Περάγια έναν εξίσου σημαντικό Έλληνα, καθαρό εδώ, δικό μας πιανίστα, τον Γιώργο τον Λαζαρίδη. Και βεβαίως είναι μεγάλη τιμή για μένα ο Γιώργος ο Λαζαρίδης που αντικατιστά τον Περάγια. Είμαι σίγουρος ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης θα έρθει και θα παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση του Μεγάρου και θα χαρεί από το παίξιμο του Γιώργου του Λαζαρίδη. Τώρα θα μου πείτε γιατί η κοινότητα κάνει μια συναυλία. Θέλω καταρχάς να πω ότι οι Εβραίοι που χάθηκαν ήταν παρεξηγημένοι. Δηλαδή ήταν οι ξένοι. Ήταν αυτοί που φεύγανε στα τρένα και ο κόσμος τους έβλεπε. Σαν να ήταν οι άλλοι. Σαν να μην ήταν αυτοί που πήγανε στην Αλβανία και πολέμησαν. 12.000, 13.000. Αναλογικά είχαμε τα περισσότερα θύματα, τους περισσότερους τραυματίες. Αυτοί ήταν που φορτώθηκαν στα τρένα. Λοιπόν, αυτή η πόλη τους πλήγωσε, για να είμαι ειλικρινής. Σήμερα, επ' ευκαιρία της μνήμης
Θέλω να κάνω ένα άνοιγμα και προσπαθώ πάντα να ανοίξω την κοινότητά μας προς την πόλη, γιατί εμείς είμαστε εδώ πάνω από 500 χρόνια, είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πόλης. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας. Ακόμα και αυτοί που ήταν στο Auschwitz, όταν πέθαναν, είχαν κάνει μια σημαία από ένα σεντόνι και από ένα μπλε, και από μια μπλε στολή. Όμως η πόλη δεν το είχε καταλάβει. Και μετά που γύρισαν αυτοί οι ελάχιστοι, πάλι συνάντησαν τρομερές δυσκολίες. Έπρεπε αυτό κάπου να γίνει γνωστό, πρέπει να γίνει γνωστό ότι εμείς ήμασταν εδώ ένα δυναμικό κομμάτι αυτής της πόλης. Άνθησε η πόλη, που τη λέγανε η πρωτεύουσα της Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Επομένως, σκεφτήκαμε ότι με την ημέρα μνήμης να δώσουμε ξανά την παρουσία μας προς την πόλη και αυτό το recital, ή εν πάση περιπτώσει αυτή η βραδιά, για μένα, όπως έχω συζητήσει και με τον πρόεδρο, θα είναι μια αρχή και από άλλα κομμάτια που θα ξεδιπλωθούν σιγά σιγά με πιο μικρά συγκροτήματα στην πόλη, γιατί νομίζω ότι η μουσική είναι κάτι το οποίο ενώνει, απαλύνει τις ψυχές και εμείς μετά από όλα αυτά που περάσαμε νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να θυμίσουμε το παρελθόν και να πάμε μπροστά όλοι μαζί στο μέλλον. Πολλοί βέβαια από τους συντοπίτες μας, Εβραίους, το 1930 όπως ξέρετε, λόγω των συνθηκών, των αντισημιτικών θεμάτων που υπήρχαν εδώ, πολλοί Εβραίοι μετακόμισαν και πήγαν στο Ισραήλ. Περίπου ήταν 30.000. Αυτοί, οι περισσότεροι ήταν εργάτες και πήγαν και δούλεψαν και έφτιαξαν το λιμάνι της Χάιφας. Και νομίζω το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μαζί με το λιμάνι της Χάιφας είναι αδερφοποιημένα σήμερα. Σήμερα οι σχέσεις Ελλάδος και Ισραήλ είναι σε σημείο που δεν υπήρξε ποτέ. Και νομίζω αυτό αντανακλά και στον κόσμο, διότι σήμερα όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη αυτής της συνεργασίας και της συνύπαρξης των δύο λαών. Και αυτό βεβαίως μας κάνει και εμάς να είμαστε περήφανοι, διότι και εμείς έχουμε βάλει ένα λιθαράκι. Αυτοί λοιπόν οι 30.000 που έφυγαν δημιούργησαν και το κράτος του Ισραήλ. Με αυτούς που είχαν φύγει πριν και με αυτούς που πήγαν μετά το Ολοκαύτωμα, ελάχιστοι βέβαια, αλλά υπήρξαν και αυτοί που πήγαν. Σήμερα δεν πρέπει να παραλείψω ότι το 2018 το Ισραήλ συμπληρώνει 70 χρόνια από την δημιουργία του και αυτή η εκδήλωση αφιερώνεται και στην επέτειο των 70 χρόνων του Ισραήλ και είμαστε για μία ακόμη φορά υπερήφανοι για αυτό που θα κάνουμε. Όπως ξέρετε, η Κρατική Ορχήστρα με το Βράνο είχε δώσει ένα ρεσιτάλ στην Φραγκφούρτη. Ήταν τότε πάλι για τους Εβραίους επιζώντες ή που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα. Εκεί ήταν η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Κονιόρδου. Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά, είχε πάρα πολύ κόσμο και καταχειροκροτήθηκε η Κρατική Ορχήστρα. Τώρα, νομίζω, μετά την αποχώρηση του κυρίου Βράνου, θα έχουμε την αγαπητή και συμπαθέστατη κυρία Ζωή Τσόκανο, η οποία έχει νομίζω κερδίσει τις καρδίες της δικές μας τουλάχιστον, αλλά και, με τον τρόπο που διευθύνει. Και έτσι θα κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Θα πρέπει να πούνε και οι άλλοι. Εγώ θα πω ότι 28
Στις 7 η ώρα θα υπάρχει η έκθεση της κυρίας Αλκαλάη, που είναι και εδώ. Είδα λίγο γρήγορα, αλλά αναγνώρισα πολλά πρόσωπα ανδρών και γυναικών που είναι από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Βέβαια, να προσέξω ότι είναι γέρυπνα αυτοί όλοι. Άλλοι θλιμμένοι και άλλοι έχουν μια δυναμικότητα και ένα κέφι για ζωή. Οπότε, στο φουαγέ όλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιδιαβούν αυτή την έκθεση, η οποία έχει γυρίσει πολλά μέρη, το Τελ Αβίβ και την Αθήνα. Βέβαια, είπα γιατί δεν είναι εδώ η πρώτη παρουσίαση. Μου είπαν ότι δεν την είχαμε προσκαλέσει. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί εμείς θα το κάναμε πάντα. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ ότι το Σάββατο το βράδυ έχει μια εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης με ένα σχολείο που έρχεται από τη Χάιβα, το ΡΕΟΥΤ. Είναι παιδιά. Αυτοί θα παίξουν κάποια κομμάτια και θα έχει και μια προβολή από ημέρες μνήμης του Ολοκαυτώματος. Πιστεύω ότι όποιος μπορεί να έρθει θα είναι χαρά μας. Είναι στο στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που είναι Εγνατίας 118, προέκταση, στις 7 το βράδυ. Ας χειροκροτήσουμε τα παιδιά που κάνουν αυτή την προσπάθεια μαζί, τα δύο σχολεία. Είναι μια... Κοιτάξτε, οι νέοι είναι αυτοί που είναι το μέλλον μας. Και να πω κάτι, ότι όλα αυτά που κάνουμε για μένα είναι για να χαλιβδώσουμε, για να γνωρίσουμε αυτό το οποίο πάθαμε εμείς, για να μην ξανασυμβεί. Άρα έχουμε υποχρέωση να ευαισθητοποιούμε τους νέους στα σχολεία. Και εδώ θέλω να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας... Να με διακόψει αν λέω περισσότερο. Το Υπουργείο Παιδείας, ίσως δεν το ξέρετε, κάθε χρόνο κάνει ένα διαγωνισμό. Τώρα είναι ένας διαγωνισμός, το καλύτερο βίντεο επάνω στο Ολοκαύτωμα, και σχολεία τάξης βραβεύονται και κάνουν επίσκεψη στο Auschwitz. Σήμερα που αμφισβητούνται τα πάντα, αμφισβητείται το Ολοκαύτωμα. Αυτοί κάθε χρόνο σιγά σιγά τους χάνουν. Ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός είναι πάλι σε έξαρση. Η επίσκεψη των νέων στο Auschwitz είναι η απόδειξη όλων αυτών που λέμε. Και τα παιδιά πρέπει να μάθουν, πρέπει να δουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαία η κίνηση αυτή που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, και τους συγχαίρω και τους καθηγητές και το Υπουργείο και τον Υπουργό. Και έτσι λοιπόν σήμερα, για να κλείσω, δηλαδή 28 του μηνός, 27 είναι η μέρα μνήμης, αλλά συνήθως εμείς εδώ το κάνουμε πάντα Κυριακή για να μπορεί ο κόσμος να είναι. Ξεκινάμε την ημέρα 11 το πρωί στην Αποθήκη 3 στο λιμάνι. Θα γίνουν οι ομιλίες, όπως ξέρετε, ο Δήμαρχος μας, ο Μπουτάρης, τον οποίο το συγχαίρω για την προσπάθειά του να μεταφέρει κάποια μηνύματα σύγχρονα σε αυτή την πόλη που είναι τόσο όμορφη, και θα είναι ο κεντρικός ομιλητής, οπότε επίσης όποιος θέλει η είσοδος να είναι ελεύθερη στην Αποθήκη 3 του Λιμανιού, και μετά βέβαια όλος ο κόσμος είναι καλεσμένος στο όμορφο το Μέγαρο Μουσικής, το Στολίδι, με τον πρόεδρο του, τον οποίο τον αγαπώ και αυτόν ιδιαίτερα. Γιατί κοιτάξτε, αυτό όλο που γίνεται δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχα τη στήριξη του Προέδρου και την πεποίθηση ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι καλό για την πόλη, γιατί αυτό μετράει.
Σας εύχομαι χρόνια πολλά να, έχουμε, να είμαστε καλά, να μιλάμε πάντα για αυτό που έγινε, για να μην ξαναγίνει. Υγεία και εύχομαι καλή ακρόαση σε όποιον θα έρθει 28 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής. Σας καλωσορίζω λοιπόν ως οικοδεσπότης στην εκδήλωση, στις εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, πρέπει να σας πω προσωπικά. Είμαι και υπό το κράτος της θέασης πρόσφατα το πρωί την έκθεση που έχουμε, της Άρτεμις Αλκαλάη. Δεν είμαι υπουργός παιδείας, δεν είμαι ο δήμαρχος, αλλά ως πρόεδρος ενός οργανισμού, πολιτιστικού οργανισμού της πόλης, οφείλω να πω ότι το ολοκαύτωμα άλλαξε απότομα την αντίληψη που έχουμε για τα όρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε θεωρία, ειδικά για τον πολιτισμό εφ' εξής, είναι αδύνατον, δεν το λέω εγώ, το έχουν πει όλες οι μεγάλες πένες, όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι του πολιτισμού, είναι αδύνατον να μην έχει στον πυρήνα της την βαρβαρότητα του ολοκαυτώματος. Η διάσωση της ιστορικής μνήμης παραμένει ωστόσο ζητούμενο, όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος προηγουμένως. Το έχει πει καλύτερα για μένα ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ότι ακόμη και οι νεκροί δεν θα είναι ασφαλείς από τον εχθρό εάν αυτός νικήσει. Και ο εχθρός αυτός δεν έχει πάψει να νικά. Υπό αυτήν την έννοια κινδυνεύουν και οι νεκροί του Auschwitz και η διάσωση της ιστορικής μνήμης είναι ακόμα σήμερα διακύβευμα, είναι αγώνας, είναι σύγκρουση στο παρόν. Ο προχθεσινός βανδαλισμός του μνημείου του Ολοκαυτώματος το απέδειξε για άλλη μια φορά. Ο αντισημιτισμός είναι παρόν, είναι δίπλα μας, ο φασισμός επίσης. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της εξωστρεφούς πολιτικής του, συνομιλεί με την ιστορία της πόλης. Θυμίζω την εκδήλωση που είχαμε κάνει για τη μουσική που είχε γραφτεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που συνοδεύτηκε και από εκτέλεση των κομματιών αυτών. Και βέβαια στη Θεσσαλονίκη, πώς να μιλήσεις με την ιστορία της, χωρίς να μιλήσεις για την εξόντωση των Εβραίων της, των συμπολιτών μας, Ελλήνων Εβραίων. Το τραύμα παραμένει ανοιχτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να επανερχόμαστε σε αυτό, να ιστορικοποιήσουμε το γεγονός, με έμφαση φυσικά στον ανθρώπινο παράγοντα, τη σκοπιά των θυμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να επανερχόμαστε με όρους μνήμης, αλλά, επιτρέψτε μου να πω, και με όρους πλέον πολιτικής ερμηνείας. Το Μέγαρο, λοιπόν, σε συνεργασία με την κοινότητα, με την ΚΟΘ, φιλοξενεί, συγχωνεύει, θα έλεγα καλύτερα, δύο διαφορετικά καλλιτεχνικά γεγονότα σε μία εκδήλωση μνήμης. Μία έκθεση φωτογραφίας πορτρέτων των ανθρώπων που ξέφυγαν από τον θάνατο, αλλά κουβαλούν τη μνήμη της τραγωδίας που βίωσαν. Είμαστε υπό τα βλέμματά τους. Μία σιωπηρή αφήγηση του ολοκαυτώματος για τους Έλληνες Εβραίους. Μία σιωπή, κατά τη γνώμη μου, εκοφαντική. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον της σιωπής, μία μουσική εκδήλωση, στην οποία συμπράττουν οι δύο οργανισμοί μουσικής της πόλης, η Κρατική Ορχήστρα και το Μέγαρο Μουσικής, σε επίπεδο κορυφής, επιτρέψτε μου, με τους δύο καλλιτεχνικούς διευθυντές, τη Ζωή και τον Γιώργο. Καταλαβαίνετε ότι η χαρά πολλαπλασιάζεται και φυσικά η αισθητική απόλαυση. Και επιτρέψτε μου να πω για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον της σιωπής, μέσα σε αυτό, σε αυτή την προσπάθεια της διάσωσης της μνήμης, η πιο αφηρημένη μορφή τέχνης, η μουσική, συνιστά και πάλι την τελική αντίσταση στην πολιτισμική εξουδετέρωση, συνιστά την τελική αντίστασή μας στη βαρβαρότητα. Σας ευχαριστώ. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής, οφείλω να πω ότι η μέρα μνήμης είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα, ακριβώς γιατί είναι η μέρα μνήμης. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως από τους δύο Προέδρους, από τους τρεις Προέδρους. Απλά θέλω να τονίσω ότι
να υπάρχει ακριβώς για να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους θηριωδίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσα στο δυναμικό που μέσα από τη μουσική θα φροντίσουμε να υπερτονιστεί αυτή η ανάγκη μνήμης. Είπε προηγουμένως ο Ούβε ότι ως Γερμανός αισθάνεται ντροπή. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλείο αυτής της εκδήλωσης μεταξύ άλλων έχει να κάνει με το γεγονός ότι τιμούμε αυτή την ημέρα με τη μουσική ενός μεγάλου Γερμανού συνθέτη. Και αυτό τι μας λέει, ότι δεν είναι οι Γερμανοί και οι Έλληνες και οι Αμερικάνοι. Δεν είναι οι άνθρωποι και η καταγωγή τους που κάνουν τις θηριωδίες. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι η ανθρώπινη φύση που ξεπερνά τα όρια του πολιτισμού, ξεπερνά τα όρια προς τη μεριά του κακού. Αυτό που είπε ο πρόεδρος προηγουμένως. Άρα χαίρομαι πολύ που μέσα από τη μουσική που γράφτηκε από χέρι Γερμανού συνθέτη μεθαύριο θα τονίσουμε την ανάγκη μνήμης έτσι ώστε να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτά τα γεγονότα. Ως καλλιτέχνης ευχαριστώ πάρα πολύ την κοινότητα για την τιμή που μου έκανε και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη ζωή και τον Ούβε για την εμπιστοσύνη τους να συνεργαστούμε σε ένα κονσέπτο το οποίο πρώτο ερμήνευσα πριν από 20 περίπου χρόνια με τη Βασιλική Ορχήστρα του Λονδίνου. Βασιλική Φιλαρμονική. Το ντεμπούτο μου αυτό το κονσέρτο το έκανα εκεί. Είχα τη χαρά και την ευκαιρία να το ερμηνεύσω σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έκτοτε και πριν από αρκετά χρόνια με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Αν θυμάμαι καλά, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχει 6-7 χρόνια. Είναι επίσης ιδιαίτερη τιμή που εντός εισαγωγικών αντικαθιστώ τον Μουρία Υπεράγια, έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, τους σπουδαιότερους πιανίστες της γενιάς του, αναφυσβήτητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια του Προέδρου προηγουμένως. Με τιμά ιδιαίτερα ο τρόπος που αναφέρθηκε στο γεγονός της αντικατάστασής του από εμένα. Θα σας πω μια πολύ αστεία ιστορία. Όταν πρώτο έφτιαξα συμφωνία συνεργασίας με ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό γραφείο. Τότε ήταν από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, την Ascona's Holt στην Αγγλία. Εγώ ήμουν περίπου 23-24 χρονών και δεν ήμουν στο ξεκίνημα της καριέρας μου, αλλά ήταν αυτό το συμβόλαιο μεταξύ μου και της εταιρείας αυτής ένα πολύ σημαντικό γεγονός για μένα. Και σε εκείνη την ηλικία όλες τις επιτυχίες αυτού του τύπου τις ζει κανείς με εφηβικό εφηβική ζέση. Οπότε θυμάμαι ότι πήρε τηλέφωνο τον πατέρα μου, τον Παντελή από την Αγγλία, για να του πω τα νέα. Και του λέω, υπέγραψα από την Ascona Holt, είναι πολύ σπουδαίο, πήρα να σου πω τα νέα, τα φοβερά. Τον είδα ότι ήταν ψύχρεμος. Πάντα ήταν ψύχρεμος ο πατέρας μου, ποτέ δεν μου χαριζόταν ιδιαίτερα. Του λέω ότι δεν χαίρεσαι, δεν διδάσαι πια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ξέρεις τι σημαίνει, ότι μπορεί να μεθαύριο να ακυρώσει συναυλίο ο Μαρή Υπεράγια και να το αντικαταστήσω εγώ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Στη σιωπή ο Παντελής, τίποτα κουβέντα. Λέω δεν χαίρεσαι. Δεν με παραδέχεσαι για αυτό που έχω καταφέρει. Λέω να δεις μου, εγώ λέει θα σε παραδεχτώ όταν θα ακυρώσεις εσύ και θα σε αντικαταστήσει ο Μαρή Υπεράγια. Λοιπόν, σήμερα. Σήμερα δεν έχει συμβεί αυτό. Όταν λοιπόν συμβεί, αυτό που είπε ο πρόεδρος προηγουμένως θα το δεχτώ στο σύνολό του. Αυτή τη στιγμή και να παίξουμε το διπλό κονσέρτο Μότσαρτ.
Μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω ότι η έκθεση της κυρίας Ανκαλάη με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, παρόλο που δεν είδα πολύ προσεκτικά όλες τις φωτογραφίες, απλά με συγκίνησαν. Μυρίζω ήδη, νιώθω, αισθάνομαι, δικούς μου ανθρώπους. Και λέγαμε προηγουμένως μαζί ότι αυτό μπορεί και να συμβαίνει γιατί κάποιοι από αυτούς, πολύ πιθανόν, να είναι και άνθρωποι στους οποίους βρέθηκα στον ίδιο χώρο πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν παιδάκι μικρό και πήγαινα συχνά στο σπίτι της γιαγιάς μου, της Δέσποινας Λαζαρίδου, στο Πανόραμα, για να μείνω κάποια βράδια μαζί της. Και θυμάμαι ότι ερχόταν οι φίλοι της για να μιλήσουν, να παίξουν παιχνίδια, που κάνουν, παίζανε το δέντρο, παίζανε. Και πολλοί από αυτούς ήταν Έλληνες Εβραίοι. Και θυμάμαι τη μυρωδιά αυτών των λεπτών, των εξαιρετικών ανθρώπων, μορφωμένων, καλοσυνάτων, συμμαζεμένων, ευγενικών. Τι θυμάμαι αυτή τη μυρωδιά, θυμάμαι τα γέλια τους, θυμάμαι τον τρόπο που σημάδεψαν την παιδική μου ηλικία. Και είμαι σίγουρος ότι μέσα σε αυτούς εδώ υπάρχουν και κάποιοι με τους οποίους βρέθηκα στον ίδιο χώρο πριν από πολλά χρόνια. Και αυτό με συγκινεί πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τα χρόνια προκαλούν σε μένα ως Γερμανό τροπή και αγανάκτηση. Τις περιουσίες των εξοντωμένων εβραϊκών οικογένειων, τις νέματα ακόμα και σήμερα, οι απόγονοι των τότε εγκληματιών Ναζί και των πρόθυμων συνεργατών τους. Σήμερα, σε μια εποχή πανευρωπαϊκής ανόδου του φασισμού και αύξησης της μυσαλλοδοξίας στον τόπο μας, δημιουργείται άμεσα η ανάγκη της υπενθύμησης με κάθε τρόπο και μέσο για την αφύπνιση ανθρωπιστικών αντανακλαστικών της κοινωνίας. Θεωρώ συμβολικό παράδειγμα ανθρωπισμού και πολιτισμού υψίστης στάθμης την επιλογή της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών της με μία συναυλία συνεργασίας κορυφαίων πολιτιστικών φορέων της πόλης μας, της κρατικής οχής της Θεσσαλονίκης και των οργανισμών Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θεωρώ επίσης δεδομένο ότι η διευθύντρια της ΚΟΘ, κυρία Ζωή Τσόκαν, και ο σολίστη βραδιάς, πιανίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μέγαλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κύριος Γιώργος Λαζαρίδης, οι οποίοι συγκαταλέγονται στο κορυφαίο καλλιτεχνικό δημιουργικό της χώρας μας, σε συνεργασία με τον Μέγαλο, θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχία, όχι απλά μια συναυλίας, αλλά ένας αξιομνημονευτού από κάθε άποψη γεγονότος. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αγκάλιασε, αγάπησε από την αρχή και την περίμενε πώς και πώς και την περιμένει ακόμα πώς και πώς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στην Ισραηλιτική κοινότητα και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την πολύ πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για την οργάνωση αυτής της συναυλίας. Σίγουρα όλοι μας ευχαριστηθήκαμε όταν ακούσαμε ότι ο πολύ μεγάλος καλλιτέχνης ο Μουράι Περάια δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας για λόγους υγείας. Ελπίζουμε όλοι και νομίζω προσπαθούμε ήδη αυτή η συνάντηση να γίνει στο μέλλον. Και πραγματικά νομίζω είναι θα ήταν ένα μεγάλο δώρο στη Θεσσαλονίκη, σε εμάς σαν ορχήστρα και σε όλους μας φυσικά να έχουμε και αυτόν τον καλλιτέχνη εδώ μαζί μας, αλλά και σε εμάς σαν ορχήστρα για να δουλέψουμε, να κάνουμε μουσική όλοι μαζί του. Παρόλα μου δεν κακό να μην γιασκαλούν, επιστρέφω. Νομίζω ότι η συνεργασία μας με τον Γιώργο Λαζαρίδη, που είναι για πρώτη φορά για μένα σαν ζωή, σαν μαέστρος, ανυπομονώ. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή που ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη, ενός ανθρώπου της